δράση σας είναι πολύ σημαντικό πυρήνες νέων μέσα από πρωτοβουλίες και με την υποστήριξη φυσικά και των ευρωπαϊκών εργαλείων να αναδεικνύουν τις ανάγκες των περιοχών, τις ανάγκες της γενιάς μας και φυσικά να συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο όταν πρόκειται για θέματα μεγάλα όπως είναι αυτό που επιλέξατε να συζητήσουμε σήμερα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι άσχετα με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, η οποία προφανώς αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα project για τη μετάβαση στην πράσινη περίοδο της επιχειρηματικότητας, της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης διαχρονικών μέσων που μέχρι σήμερα βασίζονταν στη βιομηχανική παραγωγή και μάλλον χρησιμοποιούσαν πρώτες ύλες για τη βιομηχανική παραγωγή, οι οποίες καλή ώρα βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών και των προσαρμογών σε νέου τύπου πηγές ενέργειας. Άσχετα από αυτά, νομίζω ότι η χώρα μας έτσι κι αλλιώς και η Ευρώπη συνολικά, που αποτελεί ίσως και τη μητέρα της πρωτοβουλίας, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και μέσα από τη Συμφωνία των Παρισιών, η οποία επί της ουσίας βάζει μια διεθνή ατζέντα και δεσμεύει κράτη ακόμα και υπερτιλαντικά προκειμένου να διαμορφωθεί μια συνολική στρατηγική για την προστασία του πλανήτη μας, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε προφανώς και να μείνει πίσω από αυτές τις δεσμεύσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και νομίζω ότι καθημερινά γίνεται και κτήμα όλων μας η προσαρμογή στην λογική του φιλικού περιβάλλοντος και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και όχι μόνο ενέργειας και χρήση υλικών και θα πω κάποια πράγματα για αυτό αργότερα. Άρα λοιπόν καταρχήν να κάνουμε μια παρένθεση από ότι με μεγάλη χαρά η Αμερική επιστρέφει στη Συμφωνία του Παρισιού, κάτι το οποίο θα συμβάλλει ακόμα πιο δυναμικά στην υλοποίηση και στη χρηματοδότηση χωρών οι οποίες επηρέαζαν και επηρεάζουν με τη μηχανική τους πολιτική αρνητικά το πλανήτη. Άρα λοιπόν, κλείνοντας παρένθεση, να πω ότι για μας και για την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και ειδικότερα για την πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης όσο αφορά και την ανάπτυξη του project της Δυτικής Μακεδονίας, όσο μεγάλη εμπλοκή και αν έχουμε, αλλά και με την δυνατότητα να μπορέσουμε να φέρουμε εργαλεία στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου γρήγορα και αυτές να περάσουν στη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εναλλακτικών μορφών υλικών συσκευασίας ή πρώτων υλών οι οποίες έχουν στο πυρήνα τους την προστασία του περιβάλλοντος. Νομίζω λοιπόν ότι έχοντας μπροστά μας αναπτύξει και θα έχετε την ευκαιρία ειδικότερα για τη Δυτική Μακεδονία και ο κ. Μουσουρούλης, ο οποίος είναι και ο leader σε αυτό το project, να αναφερθεί στην κατεύθυνση της υλοποίησής του. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να πούμε ότι σε αυτή τη μετάβαση προφανώς οι κινητήριες δυνάμεις έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος αυτό που κάνει και ευτυχώς έχω το δυτικό τομέα, γιατί από εκεί πρέπει να υπάρχει συνέχεια, να υπάρχει επένδυση, να υπάρχει επιμονή στην επένδυση, εισρωή κεφαλαίων, γιατί όπως ξέρετε το κράτος θα πρέπει να είναι ο θεσμικός πυλώνας και αυτός ο οποίος θα διαμορφώνει το πλαίσιο, προφανώς με όρους ίσους για όσους θέλουν να επιχειρήσουν στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά κυρίως θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα διαμορφώσει, δηλαδή το κράτος θα είναι αυτό το οποίο θα διαμορφώσει το πλαίσιο, ούτως ώστε αυτό το πράγμα όντως να είναι βιώσιμο, όντως να μην μείνει κανένας πίσω. Αν ακούτε κάτι φωνές, νομίζω υπάρχει μια πορεία και είμαστε σε ένα σημείο που οι πορείες κινούν, οπότε γρήγορα θα τελειώσει ο θόρυβος. Και το δεύτερο λοιπόν είναι να μην μείνει κανείς πίσω από αυτή τη μετάβαση στην μεταλλιγνητική περιοχή, εποχή καταρχήν για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα όταν εφαρμόζονται πολιτικές και ρυθμίσεις για την εναλλακτική μορφή ενέργειας ή χρήση υλικών, να μην αποδυναμώνουν τον ανταγωνισμό και να μην αποδυναμώνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε ενσωματώσει στο Εθνικό Δίκαιο την νομοθεσία για τη χρήση φιλικών πράσινων υλικών σε όλο το φάσμα της αλυσίδας των τροφίμων, στην κατανάλωση. Αυτό προφανώς δημιουργεί κόστος οριζόντιο σε όλες τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και
ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την αγορά είναι τέτοιος ούτως ώστε από τη μία να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός και των μικρών επιχειρήσεων και από την άλλη φυσικά το κόστος προς τους καταναλωτές να είναι το λιγότερο δυνατό. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό που ανοίγετε αυτή την κουβέντα. Πρέπει να σας πω ότι για να καταλάβουμε ότι ένα project μπορεί και τρέχει το κράτος, όπως είπα, διαμορφώνει το πλαίσιο. Ήδη σήμερα στη Βουλή και αύριο ψηφίζεται το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Εκεί μέσα το αποτύπωμα για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις είναι καθοριστικό και πρωτόγνωρο. Θέλω να σου πω ότι κάνουμε μια τομή, τεράστια τομή, η οποία θα βοηθήσει πολύ και το project της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί επισπεύουμε διαδικασίες, μειώνουμε στάδια για την υλοποίηση έργων υποδομής και μεγάλων κυρίως στρατηγικών έργων και φυσικά, όπως είπα πριν, υπάρχει έντονο το αποτύπωμα για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες σιγά σιγά μέσα από την Εθνική Στρατηγική για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις θα έχουμε τη δυνατότητα και στο δημόσιο και στη χρήση των υλικών αλλά και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει το σύνολο του δημόσιου τομέα τις ανάγκες του να έχουν περιβαλλοντικό και πράσινο αποτύπωμα. Αυτό αφορά και φυσικά πολύ έντονα και τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία και παρίσταται στην εκδήλωση. Και είναι κάτι το οποίο θα καλέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα όλους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να διαμορφώνουν εθνικό πλαίσιο, μάλλον ετήσιο πλάνο και στρατηγικό πλάνο για τις δημόσιες προμήθειες, οι οποίες φυσικά θα έχουν το αποτύπωμα των πράσινων υλικών. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι σε αυτήν τη φάση δυστυχώς πολλά πράγματα πήγαν πίσω λόγω του COVID, το οποίο ταλαιπωρεί την ελληνική και παγκόσμια οικονομία, αλλά και τις μικρές οικονομίες όπως είναι η Ελλάδα δυστυχώς μας βρήκε σε μια φάση που οι μεταρρυθμίσεις είχαν πάρει το δρόμο τους και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα βλέπουμε να υλοποιούνται και περαιτέρω υλοποιήσεις που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα. Και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε ήδη θεσπίσει και μέτρα και είναι και ο τρόπος ο οποίος σχεδιάσαμε τις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας πω ότι στο πυρήνα των παρεμβάσεων μας και αύριο θα παρουσιάσουμε και στην Επιτροπή τη φιλοσοφία μας για την επόμενη μέρα την οποία θέλουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρίως αυτές οι οποίες βλέπουν να μην μπορούν να ανταγωνιστούν με ίσους όρους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε τραπεζικά είτε μη. Δίνουμε λοιπόν θα φέρουμε ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τις συγχωνεύσεις και από τις απορροφήσεις, προκειμένου να κάνουμε ανταγωνιστικότερες αίσθητες απέναντι στις προκλήσεις των εποχών. Και σε αυτά τα μέτρα που σχεδιάζουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, προτάσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα χαίρουν και της εμπιστοσύνης και της Επιτροπής, άρα και θα έχουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία, και σε αυτές σχεδιάζουμε επίσης πολιτικές οι οποίες αγγίζουν την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Θέλω να σας πω ότι ειδικότερα, όπως είπα πριν, ο κ. Μουσούλης και την εμπιστοσύνη μεγάλη χέρι και διακομματική, γιατί η δουλειά που κάνει στην περιοχή δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση ή την παρούσα πολιτική συγκυρία, αφορά την πρόοδο μιας ολόκληρης περιοχής. Και νομίζω ότι πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που ξέρουν και τους μηχανισμούς στην Ευρώπη και τους εθνικούς μηχανισμούς. Εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε ό,τι εργαλεία χρειάζεται θεσμικά και ως Υπουργείο Ανάπτυξης το κάνει ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, σε στενή συνεργασία. Και όπου αλλού χρειαστεί, θα συμβάλλουμε προκειμένου η περιοχή να μην μείνει πίσω. Είναι ευκαιρία όμως να πάμε μπροστά, να αποτελέσουμε πρότυπο για ολόκληρη την περιοχή και για ολόκληρη την Ευρώπη που έτσι κι αλλιώς οδηγείται σε άλλου τύπου μορφές ενέργειας, ούτως ώστε οι επόμενες γενιές και να είναι σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον, αλλά και φυσικά να είναι υπερήφανες που η χώρα αλλάζει μορφές ενέργειας και πηγαίνει σε φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική, εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ...